την ευκαιρία να ανακυκλώσουν τις παλιές τους ηλεκτρικές συσκευές είχαν οι Λαρισαίοι στο πλαίσιο της εκδήλωσης ανακύκλωσης που πραγματοποιήθηκε με τη χορηγία της εταιρείας Πίτσος Οικιακές Συσκευές στην πλατεία Βελισσαρίου της πόλης, ευαισθητοποιώντας τους πολίτες με τον τρόπο αυτό απέναντι στην προστασία του περιβάλλοντος. Η ενέργεια αυτή υλοποιήθηκε σε 10 πόλεις της Ελλάδος, σε συνεργασία με τους Δήμους, ενώ έγινε και η παρουσίαση των 6 πρώτων στην Ευρώπη κλιματικά ουδέτερων συσκευών από την εταιρεία Πίτσος, με τη χρήση των οποίων οι καταναλωτές μπορούν να εξοικονομήσουν ενέργεια, νερό και ρεύμα. Ήρθαμε στη Λάρισα για να ανακυκλώσουμε και ταυτόχρονα να δώσουμε την ευκαιρία στους κατοίκους της Λάρισας να έρθουν εδώ κοντά μας να δουν τις πρώτες στην Ευρώπη οικιακές συσκευές που είναι κλιματικά ουδέτερες ως προς την χρήση τους. Κλιματικά ουδέτερες συσκευές ως προς τη χρήση σημαίνει ότι ο Πίτσος χρηματοδοτεί έργα με τα οποία απορροφούμε το διοξίδιο του άνθρακα που παράγεται για την ηλεκτρική ενέργεια των συσκευών αυτών. Όσο οικονομικές και αν είναι οι συσκευές μας, δεν πάβει να καταναλώνουν ηλεκτρικό ρεύμα. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε μια ισοστάθμιση, ούτως ώστε να έχουμε μηδέν ρήπους στην ατμόσφαιρα. Εμείς θέλω να πω στον κόσμο ότι σαν σύστημα έχουμε απλωθεί πανελλαδικά, συνεργαζόμαστε με τη Λάρισα, με το Δήμο, με τα καταστήματα Γιάννικης και έχουμε ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης ηλεκτρονικών, το οποίο είναι στη Λάρισα. Πώς ευαισθητοποιημένη είναι και η Λαρισα και γενικά η πόλη? Κοιτάξτε να δείτε, βεβαίως, αν σκεφτούμε ότι έχουμε ήδη πιάσει τον εθνικό στόχο εδώ και 2 χρόνια, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ο εθνικός στόχος έχει πιαστεί από τους πολίτες. Άρα σημαίνει λοιπόν ότι οι πολίτες παίρνουν τα μηνύματα, είτε από εμάς ως σύστημα, είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς, και προσπαθούν να ανακυκλώσουν για ένα καλύτερο αύριο. Οι Λαρισαίοι συμμετείχαν μάλιστα και στην κλήρωση μίας εκ των 6 συσκευών που προσέφερε η εταιρεία Πίτσος Οικιακές Συσκευές.